Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, σας το έταξα και το έκανα. Σας έφερα λοιπόν την Εβίτα από τα Μαμούνια. Να ανοίξει το πλάνο να δείξουμε την Εβίτα. Εβίτα, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Καλώς στην εκπομπή Dolce Vita. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου. Καλά είμαι, πολύ καλά. Πώς είσαι? Πάρα πολύ είσαι καλά. Είσαι στα καλύτερά σου καταρχήν. Είμαι στα καλύτερά μου, ναι. Έχει καλοκαιριάσει κιόλα. Έχουμε και το νέο του τραγούδι. Έχουμε βγάλει. Είμαστε και στα Μαμούνια με το Σάι και το Βέρο και ξεσκίζουμε. Φυσικά, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλά. Τι άλλο θέλουμε, νομίζω. Όλα καλά, πολύ ωραία. Καταρχήν, Εβίτα, θέλω να σου κάνω μια συνεντευξάρα για να σε γνωρίσει λίγο ο κόσμος καλύτερα. Ναι. Γιατί ο κόσμος βλέπει πάντα λίγο οι τραγουδιστές και γενικότερα οι άνθρωποι της τηλεόρασης, όλοι αυτοί τέλος πάντων, είναι λίγο παρεξηγημένοι. Γιατί όλος βλέπει την πίστα και πολλές φορές δεν έχεις καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεις, έτσι. Ναι. Μερικές φορές. Περισσότερες φορές. Ναι. Είναι λίγο, είμαστε λίγο παρεξηγημένα άτομα. Γενικά, εμείς που εκθέτουμε τον εαυτό μας. Καταρχήν να πούμε ότι βρίσκεσαι στα Μαμούνια live. Ναι, είμαι το τελευταίο 1,5 χρόνο στα Μαμούνια. Είσαι 1,5 χρόνο εκεί στα Μαμούνια στα Βέρα. Ναι. Είσαι με το Σάκη το Βέρο. Είμαι με το Σάκη το Βέρο. Τώρα ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αντρέα Στάμο και τη Χριστίνα Κολέτσα. Έτσι. Αχ, όμως. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Πάρα πολύ. Πολύ νεανικό. Καταρχήν να πούμε ότι εσύ είσαι, για να καταλάβει ο κόσμος, εσύ γυναίκα αμέσως μετά την Χριστίνα Κολέτσα που κρατάς το λαϊκό πρόγραμμα στα χέρια σου. Ναι. Είναι μεγάλο βάρος. Επειδή έχω δουλέψει τα προσβήκια, τα ξέρω. Τα ξέρω δηλαδή από τη μεριά τη δική σου. Είναι πολύ μεγάλο βάρος αυτό. Εγώ δεν το βλέπω σαν βάρος. Αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν αγχώνομαι γενικά ποτέ. Δεν έχεις άγχος. Καθόλου. Έλα εσύ. Καθόλου. Πιο πολύ άγχος έχω τώρα παρά το τραγουδάω. Αλήθεια, μου λες τώρα. Ναι. Δηλαδή βγαίνεις βάλε με να τραγουδήσω όπου θες. Δεν έχω καθόλου άγχος. Δεν έχεις πρόβλημα. Ποτέ. Ούτε πρεμιέρες. Μια ανησυχία έτσι στην πρεμιέρα λίγο, αλλά άγχος δεν έχω. Ίσως επειδή δουλεύεις χρόνια σε ρί και δεν έχεις ξεκουραστεί καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σταματήσει καθόλου. Δουλεύω σε ρί. Είναι παιδιά αυτό που σας έλεγα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι οι καλλιτέχνες που φέρνω είναι όλα παιδιά και είναι παιδιά που δεν έχουν σταματήσει. Από την ημέρα που ξεκίνησα να τραγουδάω, δεν έχω σταματήσει. Αυτό σημαίνει αξία για τον καλλιτέχνη, σαφώς, ότι αξίζει για να είναι στο χώρο, έτσι. Και σημαίνει και πάρα πολλά, πάρα πολλά που αν ξεκινήσω να τα λέω, θα δεν μας φτάνει η εκπομπή. Καταρχήν, εγώ δεν σε έχω δει να στο έτσι. Θέλω πάρα πολύ να σε δω. Θα έρθεις τώρα. Όχι, θα έρθεις, μου είχες πει ένα βιντεάκι αποκλειστικό μου, τα ξέρεις. Και ένα live. Ναι, ναι, δεν ναι. Έχουμε ένα live. Έχουμε. Μπράβο. Έχουμε ένα live να δούμε σε λίγο λοιπόν, αλλά πριν το δούμε το live, θέλω να πάμε να δούμε το μεγάλο χορηγό της εκπομπής μας που δεν είναι άλλος από το χειροδανιστήριο Εβίτα μου, Αγορά Χρυσού στη Νέα Καλλιγράτα Χαλκιδικής. Όπως κατεβαίνετε το κεντρικό δρόμο, στο δεξί σας χέρι, λίγο πριν από το δημοτικό σχολείο. Πάμε και επιστρέφουμε την Εβίτα. Η εκπομπή Dolce Vita σας βρήκε μια εύκολη λύση για να πάρετε άμεσα μετρητά. Δεν έχετε παρά να πάτε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, στο ενεχειροδανιστήριο Αγορά Χρυσού, το οποίο βρίσκεται Οσίας Παρασκευή 45 στην Καλλικράτεια, δηλαδή στο κεντρικό δρόμο, κατεβαίνοντας προς την παραλία λίγο πριν το δημοτικό σχολείο. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κρατική άδεια. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πουλήσετε τα παλιά σας κοσμήματα, ρολόγια αλλά και λίρες, όπως και να αφήσετε ενέχειρο το αυτοκίνητό σας ή και τη μηχανή σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για οποιαδήποτε ερώτηση και πληροφορία, μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο 2399-0-21960 ή στο 6980-723-210. 2399-0-21960 ή στο 6980-723-210. Πίσω στο στούντιο λοιπόν, Εβίτα, δεν αργήσαμε. Όχι. Και θέλω καταρχήν να μου πεις πόσα χρόνια είσαι στον χώρο. Είναι η πέμπτη χρονιά που τραγουδάω. Πέντε χρόνια. Ναι, που σημαίνει 10 σεζόν. Ναι. Και δεν έχω σταματήσει καθόλου. Είναι πάμε από πάρα πολλές, έτσι. Χειμώνα, καλοκαίρι και από καλοκαίρι, χειμώνα. Νομίζω ότι αυτό είναι με μαγιά σου για μένα. Εγώ το βλέπω έτσι.
Ευχαριστώ. Το παίρνω για καλό. Ξεχωρίζεις κάποια συνεργασία από τέτοιες που έχεις κάνει, γιατί λογικά σε 10 σεζόν έχεις δουλέψει με πολλούς καλλιτέχνες. Έχω δουλέψει με πάρα πολλούς αξιόλογους. Μπορώ να πω ότι πάντα περνάω καλά στη δουλειά. Το βλέπω και σαν διασκέδαση, δεν το βλέπω μόνο μόρα, σαν δουλειά. Δεν υπήρχε έτσι λίγο στο καμαρίν με μια τραγουδίστρια να μην τα πάτε καλά, ή γιατί αυτή, ξέρω εγώ, λέει πιο πολλά τραγουδία από μένα, αυτά που λένε, ξέρω εγώ, τα κλασικά. Αυτά συμβαίνουν. Αλλά δεν ασχολείσαι, νομίζω. Είναι, αλλά εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι ποτέ. Φαίνεται ότι είσαι άνθρωπος που δεν ασχολούμαι. Ναι, δεν ασχολούμαι ποτέ. Ούτε και να ακούσω κάτι να πούνε και. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάω ποτέ για κανένα και δεν, ναι, θέλω να πάω στη δουλειά μου, να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω αυτό που μου αρέσει, να περάσω καλά, να τα έχω με όλους καλά. Αν κάποιοι δεν τα έχω μαζί μου, δεν πειράζει, δεν μπορεί να είναι δικό του πρόβλημα. Ναι, φυσικά. Και αυτό. Να περάσει καλά ο κόσμος, να γυρίσει. Μια συνεργασία που πέρασε σούπερ. Σούπερ. Περάσαμε σούπερ φέτος στα χειμερινά τα Μαμούνια που ήμασταν με τη Λέμε Παπαδοπούλου, τον Διονύση Μακρύ και τον Σάκη το Βέρο. Και το Σάκη το Βέρο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν μπόρεσα να έρθω στα Μαμούνια. Πολύ ωραία. Και ξέρω πολύ καλά και τον επιχειρηματία που έχει το μαγαζί. Δεν μπόρεσα να έρθω καθόλου φέτος, γιατί πραγματικά είχα πολλά γυρίσματα και τρεξίματα. Αλλά τώρα, όπως σου δίνω το λόγο μου, ότι θα έρθουμε με τη Ρένια και τον Νίκο τον Ραφαηλίδη, το σκηνοθέτη μας. Θα έρθουμε να πάρουμε και πλάνα, να σε πάρουμε on stage. Να έρθείτε, να έρθείτε. Θέλω πολύ να σε δω, πραγματικά, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για σένα. Και το, από ό,τι άκουσα και από το τραγούδι σου, τα σπάς. Το τραγούδι, να πούμε, είναι Τσιφτετέλη, έτσι. Ναι, είναι ένα ωραίο Τσιφτετέλη. Θα το πούμε σε λίγο αυτά, λοιπόν. Θέλω λίγο τώρα να μπούμε λίγο στα προσωπικά σου. Πιο... Λοιπόν, Εβίτα, είσαι 10 χρόνια στο χώρο, έτσι. 10 χρόνια στο χώρο. 5. 5 χρόνια, συγγνώμη, 10 ναι. Σεζόν εννοώ. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Είσαι 5 χρόνια γεμάτα, δηλαδή, στο χώρο. Βασικά θεωρώ ότι έχεις πέσει γενικότερα τα παιδιά που είναι τώρα στο τραγούδι, έχουν πέσει στη χειρότερη περίοδο γενικότερα και στην κρίση και λόγω δισκογραφίας. Τώρα έχεις βγάλει ένα τραγούδι. Εγώ, ας πούμε, πριν 3 εβδομάδες είχα την Κατερίνα Στανίση και της πέρασε την άντρα και της λέω: Κατερίνα, έβγαλες κάποια κομμάτια και τα λοιπά, θα τα κυκλοφορήσεις. Μου λέει: Όχι, θα τα αφήσεις στο YouTube να παίξουμε. Δεν πρόκειται να βγάλω δίσκο. Θα βγάλεις δικό σου δίσκο, θα κάνεις. Απλά για να το έχεις. Για να λες, γιατί ξέρω ότι όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν να έχετε ένα στήριξη στα χέρια σας. Να λες ότι έχω κάνει ένα δίσκο, παιδί μου. Κοίταξε, τώρα έχω κάνει το πρώτο τραγούδι. Αν μαζευτούν, γιατί θέλω να κάνω και δεύτερο και τρίτο, αν μαζευτούν 4-5 κομμάτια, μπορούμε να τα κάνουμε σε ένα σιγκλάκι, να τα έχουμε. Αλλά προς το παρόν κάνεις μία δουλειά, έτσι πώς είναι τα πράγματα. Όλα γίνονται με το ίντερνετ πλέον. Μέσω διαδικτύου. Ναι. Όλα και τα πάλι καλά γίνονται όλες, γνωστά μέσω ναι, YouTube και μέσω Facebook. YouTube, έτσι, πάλι να καλά αυτό. Που υπάρχουν και αυτά. Έτσι. Όλος ο κόσμος είναι στο Facebook και στο ίντερνετ. Και εντελώς δωρεάν. Και ναι, είναι... από εκεί γίνεται πλέον. Από εκεί γίνεται η καλύτερη διαφήμιση, νομίζω. Ναι, ναι, φυσικά. Και από ό,τι είδα και το τραγούδι σου έχει πάρα πολλά views σε πάρα πολύ λίγο καιρό. Ναι. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό σημαίνει πολλά και εύχομαι μακάρι να πάει πάρα πολύ ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις το 24ωρό σου. Δηλαδή δουλεύεις. Ξυπνάς λογικά μεσημέρι. Δεν ξυπνάω πάρα πολύ αργά. Έλα. Δεν θέλω να χάνω τη μέρα μου. Εγώ πάλι δεν όταν δούλευα. Ξύπνησα από απόγευμα 7. Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Πλάκα κάνεις. Ποτέ. Δεν μπορώ να χάνω εσύ τη μέρα. Εσύ όταν κάνεις ξημερώματα, δηλαδή όταν φέρεις το μαγαζί. Θα ξυπνήσω 1 η ώρα το αργότερο. Έλα. Ναι. 1 η ώρα. Θέλω να βγω, να πιω καφέ, να προλάβω τον ήλιο. Δεν μπορώ να κοιμάμαι αγαπάς το απόγευμα. Ναι. Και τη μέρα και τη νύχτα. Δηλαδή προτιμώ να βγω για ένα καφέ και να γυρίσω μετά να κοιμηθώ 1-2 ώρα πριν τη δουλειά παρά να κοιμηθώ σερή. Δεν μπορώ. Ωραία, ξυπνάς, πίνεις το καφέ σου, τι κάνεις. Κάνεις δουλειές, είσαι γενικά. Εγώ παράλληλα με το τραγούδι είμαι δασκάλα χορού. Αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό και το κορμί. Δείξε λίγο το κορμί. Το κορμί. Απορώ εγώ τόση ώρα. Δείξε, κάνε λίγο ένα πάνω κάτω. Όχι, μην κάνεις πάνω κάτω. Δείξε το κορμί. Λοιπόν. Ναι. Γι' αυτό και το κορμί, κορμάρα. Θα το δούμε σε λίγο που θα τραγουδήσεις. Λοιπόν, θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Σήμερα έχω έρθει λοιπόν στο γύρισμα με ένα κάπρι φορμάκι το οποίο δεν θέλω να φανεί. Το λέει, αλλά δεν θέλει να φανεί. Δεν θέλω να φανεί, ρε παιδί μου.
Γι' αυτό, λοιπόν. Ωραία. Θα σε πάρει πλανάκια μετά όταν θέσει μέσα εδώ. Λοιπόν, πίνεις τον καφέ σου γενικότερα. Α, έχεις δει σε ένα τα μαθήματα, ναι. Κάνω από έχεις πολύ δικιά μικρή. Σχολή χορού, όχι, όχι, δουλεύω σε δύο σχολές χορού. Ναι. Από πολύ μικρή. Ασχολήθηκα να σου πω κάτι, ρε Σιλίκα. Κοιμάσαι τόσες λίγες ώρες και θα πας μετά και θα χορέψεις. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Το λατρεύω. Η διατροφή σου ποια είναι? Η διατροφή μου. Τρώσε, ας πούμε, διαιτητικά, τρώσε. Τώρα θα ακουστεί, όπως λένε όλες οι αδύνατες και λένε εγώ τρώω τα πάντα, αλλά ναι. Εγώ τρώω τα πάντα. Τρώω τα πάντα. Να σου πω κάτι, είναι δηλαδή λογικό. Αυτοί που με ξέρουν και τώρα το ακούνε, είναι λογικό το καταλαβαίνουν. Είναι λογικό να τρως τα πάντα, γιατί αν σκεφτείς ότι το βράδυ είσαι όλο το βράδυ όρθιο σχεδόν στην πίστα, ξυπνάς νωρίς και μετά κάνεις και μαθήματα χορού, καίγονται όλες τις θερμίδες. Είναι λογικό. Ναι, και το ξενύχτη όσο να είναι, είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, πίνεις θέλει αλκοόλ, καλό γενικά. Φαγητό. Δεν πίνω. Δεν πίνεις αλκοόλ. Όχι. Όταν δουλεύω στο μαγαζί δεν πίνω. Αν θα βγω έξω θα πιω κρασί. Εγώ πάλι δεν μπορούσα αν δεν έπινα όταν τραγουδούσα. Δηλαδή και ένα μπουκάλι το κατέβαζα πριν βγω. Όχι. Έτρεμα. Σαν το ψάρι. Καθόλου. Έτρεμα πριν βγω σαν το ψάρι. Δεν ξέρω. Είχα πολύ άγχος. Όταν έβγαινα και μετά στο πρώτο δίλεπτο ρε παιδί μου ήμουν οκ. Okay. Αλλά πριν βγω είχα ένα θέμα. Δεν ξέρω. Ίσως γιατί δεν είχα τόσο καλή φωνή. Το θέμα είναι να έχεις το γνώρι σε αυτό για να ξέρεις τι γίνεται. Και να παραδέξεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, Εβίτα μου, συνεχίζουμε το 24ωρο σου. Κάνεις τα μαθήματά σου. Κάνω τα μαθήματα χορού. Τις καθημερινές συνήθως ξεκουράζομαι τα βράδια. Θα πάω, θα βγω κάπου, θα πάω σε φίλους που έχουν μαγαζιά, θα πάω σε φίλους που κάνουν live. Κοίτα, είναι και αυτό μέσα σε υποχρεώσεις σου, έτσι. Εγώ δεν το βλέπω σαν υποχρέωση. Γιατί όταν έρχεται κι άλλος να σε δει, πρέπει να πας κι εσύ να τον δεις. Εγώ δεν το βλέπω σαν πρέπει, ας πούμε, ήρθε, πρέπει να πάω. Βγαίνω επειδή θέλω να πάω. Ναι, εγώ το έβλεπα σαν πρέπει πάντα. Και το όχι, έκανα σαν πρέπει. Δεν ότι μπορώ επειδή ήρθε, έτσι με αυτά τα πρέπει να πάω κι εγώ. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν τα είσαι. Είσαι... Ποιος είναι αισθηματικός τύπος. Ναι, είσαι εκεί που κουστάρεις. Να πάω να εκεί πιέζεσαι. Και να. Ναι, δεν θέλω καθόλου πίεση. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και το άγχος και πίεση δεν μου αρέσει. Εμένα, αν με πιέσεις, δεν λειτουργώ έτσι. Δεν έχω θέμα. Γι' αυτό όπως βλέπεις, είμαστε πολύ χαλαρά και όμορφα εδώ πέρα. Και συζητάμε πολύ ωραία έτσι. Λοιπόν. Και αυτά, κάνω τα μαθήματα. Τρεις μέρες είμαστε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στα Μαμούνια. Και κάνω και κάποια εξτραδάκια σε άλλα μαγαζιά. Κάνεις και εξτρα. Κάνω, ναι. Αχα. Έχεις μπάντα δική σου που ναι, κάνατε... Ναι, έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου, τα αγαπημένα μου. Και πηγαίνουμε. Θέλω να μου πεις ένα τραγούδι που όταν το λες πάνω στην πίστα γουστάρεις πολύ. Είναι πάρα πολλά. Πες μου ένα από τα πολλά. Τώρα είναι το δικό μου. Πέρα από το δικό σου, τώρα. Ένα από τα γνωστά, λέω. Που... Ένα από τα γνωστά. Που έχεις το πρόγραμμά σου το... και το λες και... Πολύ το φταίς της Πάολα. Είμαι πάλι χτυπημένος. Είναι, την αγαπώ, και εγώ την αγαπώ. Γνωρίζω χρόνια, την λατρεύω. Είναι η κίνησή της, είναι η φωνή της, είναι τα πάντα της. Είναι μοναδική. Ναι. Είναι μια κατηγορία βασικά από μόνη της. Δεν μπορείς να την, αυτό να την εντάξεις παντού. Πουθενά. Λες Πάολα γενικά. Λέω. Θα έρθω τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να έρθεις. Λες. Να έρθεις. Αν λες και τα πονεμένα τα πολύ. Όλα. Πέρα. Όλα. Ό,τι θες λέω. Στο... Τι... τα live, ναι. Τώρα. Λες και τα καψούρικα τα βαριά. Όπως. Ας πούμε... Θα ανέβω και θα τραγουδήσω, όπως λέω, και τέτοια. Α, ναι. Συνά. Ωραία. Μια που τα έχουμε λοιπόν εδώ, πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που μας έφερε εδώ η Εβίτα και είναι live. Και την... σε ευχαριστώ πολύ που το έφερες, γιατί πραγματικά ήθελα πολύ να σε δω. Και τώρα θέλω και εγώ να το δω. Πάμε να δούμε την Εβίτα live λοιπόν. On stage και επιστρέφουμε. Να περιμένω με κάθε στιγμή.
ψυχολογίες. Κάνε κάτω παραδεχτείς, γνωρίζεις τις ευθείες. Είμαστε ξένοι τώρα πια, σώματα δίχως αγκαλιά. Κάτι αγάπη φωνάσια. Κάνεις μου όλα τελειώσαν εδώ και δεν το μήνω μισό. Επιστρέψαμε λοιπόν και πραγματικά μπορώ να πω ότι έκανα μία επιλογή. Το καταλάβανε φυσικά οι τηλεθεατές, γιατί με ξέρουν πολύ καλά. Ότι από τα live που έφερες, προτίμησα να ακούσουμε Πάολα. Είναι. Δύο τραγουδιά της Πάολα. Είναι. Το χτες. Και το. Γίνε μαζί μου ένα. Πω, τι κομμάτι ρε, εσύ, πραγματικά. Και το λες και καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Γιατί δύσκολα, επειδή σε όλα τα μπουζούκια που πηγαίνω, όλες τις τραγουδίστρες λένε Πάολα. Δεν μου αρέσει από καμία, δηλαδή πολύ λίγες γουστάρω που το λένε, γιατί το έχω συνηθίσει από αυτήν. Θέλω όμως τώρα να επικεντρωθούμε σε εσένα, γιατί εσύ είσαι το θέμα εδώ. Εσύ ήρθες εδώ, εσύ μας έκανες την τιμή να είσαι κοντά μας σήμερα. Και θέλω καταρχήν να σου πω, Εβίτα, ότι καταρχήν είσαι μικρή ηλικία, έτσι. Ναι. Φαντάζεσαι, σκέφτεσαι τον εαυτό σου, ας πούμε, ότι θα φτάσω στα 40-45 και θα συνεχίσω να τραγουδάω? Κάνεις όνειρα για το μέλλον γενικότερα? Σίγουρα κάνω όνειρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, θα φανεί. Θα δούμε. Τώρα είναι η πρώτη μου δουλειά. Θα δούμε πώς θα πάει, χωρίς άγχος. Υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες, τώρα να λέμε και την αλήθεια, οι οποίοι έχουν φωνάρα, αλλά δεν έχουν το πακέτο που χρειάζεται για να δουλέψεις στα μπουζούκια. Γιατί για να δουλέψεις στα μπουζούκια χρειάζονται καλές δημόσιες σχέσεις. Σαφώς χρειάζεται να παίρνεις γαρίφαλα, γιατί από αυτό ζει και το. Ο επιχειρηματίας από αυτό το μαγαζί, έτσι. Να πούμε ότι. Γιατί κατηγορούν τα μπουζούκια ότι είναι ακριβά, οι φιάλες κτλ. Στα μπουζούκια δουλεύουν πάρα πολλά άτομα. Συντηρούνται πάρα πολλές οικογένειες από ένα μαγαζί, έτσι. Και φυσικά ότι όλα τα περισσότερα κέρδη, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, είναι από τα λουλούδια και όχι από τις φιάλες πλέον, έτσι. Ναι. Πώς νιώθεις ανεβίτες όταν βγαίνεις και βλέπεις την αποδοχή του κόσμου σε πετάει λουλούδι και γουστάρι μαζί σου? Α, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό? Αυτό είναι το καλύτερο, να τραγουδάς και να βλέπεις ότι ο κόσμος συμμετέχει και διασκεδάζει. Αλλά υπάρχουν και άλλες φορές που βγαίνεις και είναι ο κόσμος παγωμένος γενικότερα. Ναι. Εντάξει, σύμφωνα κιόλας με την εποχή και όλη... Παίζει ρόλο πώς τον αφήνει ο προηγούμενος ή παίζει ρόλο η ψυχολογία εκείνη της βραδιάς, ας πούμε? Δεν νομίζω ότι φταίει ο προηγούμενος. Απλά είναι η ψυχολογία του γιατί κόσμου. Γιατί δεσαι, άμα εγώ βγω, ας πούμε, και έχω ένα ανεβαστικό πρόγραμμα και σου δώσω τον κόσμο ανεβασμένο, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τον πάρεις και το συνεχίσεις, νομίζω αυτό δεν είναι αλυσίδα. Μέχρι να φτάσει... Εντάξει, είναι αλυσίδα, αλλά... Αλυσίδα είναι. Άκου μου, σου λέω. Είναι ο κόσμος, είναι λίγο στεναχωρημένος ο κόσμος αυτό. Δεν είναι ψυχολογικά καλά. Κοίτα τώρα, δεν βγαίνεις έξω. Και είσαι στεναχωρημένος, βγαίνεις έξω και είσαι χαρούμενος που κατάφερες και μάζεψες λεφτά να βγεις και βγήκες. Να το φας. Να το φας και είσαι χαρούμενος. Θα λέμε τώρα την αλήθεια. Δεν πας στα μπουζούκια και σκέφτεσαι ότι έχω να πληρώσω την τράπεζα αύριο ή έχω να πληρώσω το δάνειο. Πας γιατί γουστάρεις και είσαι καλά. Λοιπόν, σίγουρα περνάς καλά με την Εβίτα, όπως είδατε και στα πλάνα που είδαμε πριν φυσικά. Και τώρα κάπου εδώ θέλω να πούμε για το κομμάτι σου, για το κομμάτι το άνω κάτω. Που πραγματικά ήρθες για να κάνεις άνω κάτω τη ζωή μας, έτσι. Και πιστεύω ότι ήρθες για να μείνεις στον χώρο, γενικότερα, της δισκογραφίας εννοώ. Άνω κάτω, στίχη. Άνω κάτω.
Στοίχη Γιάννης Μαλλιάς. Αγαπημένος Γιάννης Μαλλιάς σε κάθε εκπομπή εδώ. Ναι, Γιάννης Μαλλιάς. Μπράβο το Γιάννη. Και μουσική. Ο Γαβρίλ Γαβρίλογλου. Πολλά φιλιά στο Γαβρίλ. Ναι, πολλά σήμερα φιλιά, μιλήσαμε. Υπέροχοι άνθρωποι. Υπέροχοι άνθρωποι. Καταρχήν έχουν αναλάβει τα περισσότερα ταλαντούχα παιδιά ναι. που έχω φιλοξενήσει και εδώ. Μπράβο τους, πραγματικά. Πολλές επιτυχίες, πάρα πολλές. Και μιλάμε για επαγγελματίες και για ανθρώπους που δεν είναι. Δεν κοιτάνε ψυχρά και μόνο τη δουλειά τους. Ναι, είναι πολύ καλή. Είναι πάνω πολλά άνθρωποι, έτσι. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Γιατί αξίζει τέτοιους ανθρώπους να τους αναφέρουμε. Το τραγούδι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Ναι. Το λέω στο μαγαζί, το λέω στα εξτρά μου. Καταρχήν βγαίνεις με αυτό. Ναι, με αυτό βγαίνεις. Με αυτό βγαίνεις. Ναι. Μεγάλο. Και φαντάζομαι ότι το πρόγραμμα είναι μετά πάλι έτσι, ναι, συνεχίζεις. Ναι. Ανεβαστικό. Μην μου αποκαλύψεις, άγγελ, θέλω να έρθω να σας δω. Θα έρθω να σας δω, σου υπόσχομαι. Θα αφήσεις. Θα πάρω... Έδωσε υπόσχεση. Νίκο, θέλεις να πάμε. Δεν το λες και πολύ χαρούμενος. Ναι, ωραία. Ναι. Εφόσον θέλει ο Νίκος, γιατί αυτός είναι η αρχή και το τέλος εδώ. Εφόσον λοιπόν θέλει ο Νίκος που είναι ο σκηνοθέτης μας εδώ, θα έρθουμε. Να έρθείτε. Θα έρθουμε, να μας φιλοξενήσετε. Λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν λέγεται Ανώ Κάτω. Στίχη μουσική είπαμε. Θέλεις να ευχαριστήσεις κάποιον άλλον για που σου βοήθησε σε αυτό το όλο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω μου φίλοι. Καταρχήν και η μουσική που παίξανε. Ναι, όλους και τους μουσικούς και τον Γαβρίλο να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Μαλλιά και τα παιδιά που δουλεύουμε μαζί και κάνουμε τα εξτρά και με στηρίζουν και είμαστε μια ομάδα, μια πολύ καλή και ομάδα. Και τους DJ που παίζουν το τραγούδι στα μαγαζιά. Και τους DJ το φυσικά, κυριότερο. Ναι. Και τον επιχειρηματία από τα Μαμούνια και γενικότερα ναι. όλους που είναι γύρω. Να σου πω κάτι, πολλοί βγάζουν τραγούδια, αλλά το να βγαίνεις με το τραγούδι σου μετράει. Ναι. Μετράει πολύ. Σημαίνει ότι έχεις κάνει καλή δουλειά, σημαίνει ότι το τραγούδι σου περνάει, σημαίνει ότι το τραγούδι σου είναι ωραίο, σημαίνει ότι γενικά θα πάει το θέμα. Okay. Να σου πω κάτι, αν δεν πήγαινε, δεν θα βγαίνεις καν με το τραγούδι σου. Δηλαδή, λίγο δύσκολα. Οπότε λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Άνω Κάτω και επιστρέφω σε πολύ λίγο εγώ. Απολαύστε εσείς την Εβίτα και επιστρέφω εγώ σε πολύ λίγο. Αλλάξα ζωή.
Πραγματικά, Εβίτα, ήρθες και μας έκανε φάνω κάτω. Ευτυχώς που ο κάμεραμάν σήμερα ήταν επικεντρωμένος σε εσένα και δεν τραβούσε πλάνα εμένα που χορεύω. Γιατί άλλες φορές τα κάνει αυτά και με βγάζει στον αέρα την ώρα που δεν θέλω. Χορέψαμε πολύ. Ήταν καταρχήν πολύ ωραίο τραγούδι. Και θέλω να σου πω ότι επειδή ακριβώς μου άρεσε, την Κυριακή κάνω μια ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στο Ράδιο Σούπερ 99,5 με την Εύη Θεοδωρίδου. Θα σε φιλοξενήσω στην εκπομπή, θα παίξουμε και το τραγούδι και θα σε φιλοξενήσω και τηλεφωνικά για να σε ακούσουν νέα τραγούδια. Χαρώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που ευχαριστιόμαστε γενικά. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ πρέπει να αποχωριστώ την Εβίτα και σίγουρα ανανεώνω το ραντεβού μας για τα μαμούνια, έτσι, από κοντά. Σε περιμένω. Λοιπόν, θα έρθουμε. Θα έρθουμε να πάρουμε πλάνα για να δείξουμε τι γίνεται στα μαμούνια, πώς περνάτε. Λοιπόν, επιστρέφουμε, Ρένια Κρυζοφύρη. Η εκπομπή Dolce Vita σας βρήκε μία εύκολη λύση για να πάρετε άμεσα μετρητά. Δεν έχετε παρά να πάτε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, στο ενεχείρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού, το οποίο βρίσκεται Οσίας Παρασκευή 45 στην Καλλικράτεια, δηλαδή στον κεντρικό δρόμο, κατεβαίνοντας προς την παραλία λίγο πριν το Δημοτικό Σχολείο. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κρατική άδεια. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πουλήσετε τα παλιά σας κοσμήματα, ρολόγια αλλά και λίρες, όπως και να αφήσετε ενέχειρο το αυτοκίνητό σας ή και τη μηχανή σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για οποιαδήποτε ερώτηση και πληροφορία, μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο 2399-021960 ή στο 6980-723-210. 2399-021960 ή στο 6980-723-210. Εγώ θέλω, Ρένια, να σου πω ότι θέλω φέτος να πάμε διακοπές μαζί. Θέλεις? Μόνοι μας. Για να λέω μαζί. Οι δυο μας. Ναι. Πού θα με πας? Στα καλύτερα. Πού είναι τα καλύτερα? Δεν θέλω Μύκονο. Δεν θέλω Μύκονο. Δεν θα σε πάω Μύκονο. Εγώ είμαι ήσυχος άνθρωπος. Καταρχήν, ρε παιδιά, αυτή η νοοτροπία που υπάρχει για τη Μύκονο, ότι πρέπει να πας και να φας τον τόπο, σε πληροφορώ ότι πάω τόσα χρόνια. Έχω πάει. Και υπάρχουν μαγαζιά που μπορείς να πας και να πιεις το ποτό σου χαλαρά και να πας 2-3 η ώρα, 4 να κοιμηθείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι αυτό το party animal που όλοι έχετε στο μυαλό σας για αυτό το νησί. Έχω δεν πάει, είναι έτσι. Σου λέω. Εγώ θέλω να πω ότι πριν 2 χρόνια που είχα πάει, πριν 3 χρόνια είχε συμβεί αυτό. Λέω, έρχομαι στη Μύκονο τόσα χρόνια, λέω, δεν πάω στην Τίνο, αμαρτία είναι. Λέω, ανάψω ένα κεράκι. Πρώτη φορά μπήκα σε πλοίο, δεν άκουσα να μπει. Μένω που λέτε στο πλοιάκι. Πλοιάκι, ο Θεός να το κάνει. Είχε 7,5 υποφόρο. Εν τω μεταξύ το πλοιάκι είχε καθυστερήσει καμιά ώρα να έρθει. Περίμενα και μια ώρα το πλοιάκι. Ναι. 20 λεπτά λοιπόν είναι η διαδρομή κανονικά, σε φυσιολογικά πλαίσια. Εμείς κάναμε 45. Στην Τίνο είναι η Παναγία, Ναι, είναι η Παναγία της Τίνου. Ναι. Εκεί πήγα να προσκυνήσω. Εκεί κάνεις λοιπόν τάματα. Και τάμα και να προσκυνήσεις. Έκανες. Μπορείς να με αφήσεις να ολοκληρώσω. Ναι, συγγνώμη, με ενδιαφέρει. 45 λεπτά λοιπόν έκανε το πλοίο να φτάσει από Τίνο, από Μύκονο Τίνο, να κάνει κανονικά 20. 45 φορές έκανα κι εγώ εμετό λοιπόν. Πέρα από αυτό, με βγάλαν δύο παλικάρια που ήταν δίπλα μου γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω για κανένα λόγο. Κουνούσε τόσο πολύ, Ρένια. Ιστορία ήθελες. Πάρτιν. Την ήθελες. Και φτάνοντας λοιπόν εγώ στην εκκλησία, τώρα πού να φανταστώ, Αύγουστο μήνα, ήταν μετά το 15 Αύγουστο, αρκετά μετά. βλέπω μία ουρά στην εκκλησία που έφτανε μέχρι και τέλος από τα σκαλοπάτια της πρίμπης. Και λέω, μάλλον και κάτι θα περιμένω όλοι αυτοί. Και παίρνω εγώ που λέει στη λαμπάδα και πάω μπροστά. Αρχίζει να με φωνάζει ένας αστυνομικός, μου λέει που πας και τα λοιπά. Λέω να προσκυνήσω. Μου λέει στη σειρά. Και περιμένω άλλες 3 ώρες στη σειρά για να προσκυνήσω μια εικόνα την οποία την είχαν τίνκα στο χρυσαφικό επάνω, τάματα κτλ. Τα δεν έβλεπε ούτε καν τα μάτια τη Παναγία. Δηλαδή δεν προσκυνούσε εικόνα, προσκυνούσε ένα πράγμα τίνκα στο χρυσαφικό. Και πέρα από αυτό ήταν ένας αστυνομικός που σου έλεγε γρήγορα, ο επόμενος, γρήγορα. Δηλαδή ήταν πολύ εμπορικό το όλο θέμα. Το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι? Το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι, ότι πήγαμε όλοι μου την καλή χαρά να προσκυνήσω, ναι, και ξενέρωσα γιατί
Ήταν υποχρεωτικό να αγοράσει λαμπάδα, ήταν μετά υποχρεωτικό να αγοράσει αυτό το χώμα που υποτίθεται ότι βρέθηκε. Και αυτό είναι εικόνα. Αγαπημένο μου που λέμε η εμπορευματοποίηση τη θρησκεία. Αυτό είναι ακριβώς όπως το είπες, Δρανιά μου, αυτό το πράγμα. Τα λέω ωραία, Νίκο, σου άρεσε και εσένα. Είναι ακριβώς αυτό το δημοσιογραφικό touch που δίνει στην εκπομπή. Αχ, αυτό σου έχει αρέσει πάρα πολύ είναι και το λέω. Αυτό που είπες. Πραγματικά, δηλαδή πήγα για να περάσω καλά, να προσκυνήσω πολύ ήσυχα. Και γύρισα πίσω με νεύρα και τα λοιπά. Σε άρμαξαν οι... Δεν μου άρεσε καθόλου, καθόλου. Πολύ, πολύ αγορά, ρε παιδί μου. Και γενικά έξω από την εκκλησία έχει μαγαζιά που έχει αυτά τα λεγόμενα τάματα που είναι σαν ματάκια για να αγοράσεις. Δηλαδή, υποχρεωτικά... Δεν το ήξερα αυτό. Και εντωμεταξύ τη λαμπάδα τώρα, άκουσε να δεις. Κόσμος, άπειρος. Τη λαμπάδα στην ανάβη, στη βάζη εκεί μπαίνοντας. Και με το που πας ένα βήμα μπροστά, στη σβήνη, την πετάει και βάζει του επόμενου, έτσι. Δηλαδή... Πολύ ωραία. Εγώ αυτά που ξέρω από τη γιαγιά μου και από τους γονείς γενικά, είναι ότι η λαμπάδα πρέπει να κάψει μέχρι το τέλος για να... Καλά, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ, έτσι. Αλλά... Πρέπει να κάψει λίγο. Τώρα μόλις στα 5 λεπτά, φαντάσου, είναι καθαρά... Στην Τίνο ήθελες. Για πρώτη φορά πήγα και τελευταία νομίζω. Δεν πρόκειται να ξαναπάω. Θέλω να πάω όμως στη Μυτιλίνη. Γιατί έχω μάθει ότι έχει πολύ ωραία μοναστήρια. Στην Κρήτη να πας. Για κανένα λόγο. Στην Κρήτη να πας. Για κανένα λόγο. Έχω φαντάσουμε πάει 25 φορές. Φαντάσουμε λίγο εμένα στα ουζερί εκεί της Κρήτης. Ποια ουζερί, παιδάκι μου. Αυτά που πίνεις το... Ρακί. Το ρακί, ναι. Mm. Πώς να τα πω, τα ρακιρεί. Ρακερί. Ρακερί. Ρακεριά. Λοιπόν. Πας σε Κρήτη, μας Έχω πάει πάνω από 20 φορές. 20, έλα ρε. Ναι, αλήθεια. Έχεις ξεπεράσει. Εντάξει, κανένα. Για προσωπικούς λόγους, αλλά έχω πάει πάνω από 20 φορές. Λατρεύω για Κρήτη. Λόγο. Για προσωπικούς λόγους. Εννοεί, δηλαδή. Για προσωπικούς λόγους. Γιατί δεν δίνεις στον κόσμο τίποτα από σένα. Τι να δώσω στον κόσμο. Κάτι από τη ζωή σου. Ο κόσμος μου γνωρίζει. Δεν ξέρει. Έτσι, να το είσαι φίλο. Όχι, λοιπόν. Απλά εντάξει, φιλοξενία, φαγητά. Το έχω ακούσει, αλλά δεν είναι ομορφιά, για μένα. Θεωρώ αυτό το νησί. Γκρεμός θάλασσα. Θα πέσω εγώ αν πάω, άστο καλύτερα. Βασικά ναι, θα πέσει. Ας πάω εκεί σαν ανεμόμυλος που γυρνάω μια χαρά, κάθομαι και τους κοιτάω. Ναι. Ωραιότατα μου, δεν έχει. Δεν είσαι εσύ για τέτοια, όντως. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν έχουμε παρά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που έρχεται τώρα. Ακόμη μια πιο όμορφη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Με υγεία. Καταρχήν δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους στεναχωρημένους αυτό το διάστημα. Πιεσμένους, αγχωμένους και για οικονομικούς λόγους πάνω απ' όλα. Έτσι ακριβώς. Θέλω να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα ότι τα πράγματα τώρα είναι καλοκαίρι. Οι δουλειές ολονών σίγουρα θα ανοίξουν, γιατί είμαστε τουριστική περιοχή εδώ, η Χαλκιδική, και σίγουρα όλα θα πάνε καλύτερα. Θέλω να σκέφτεστε θετικά. Θέλω να γράψετε τις τράπεζες εκεί που δεν πιάνουν τα άγραφα και φυσικά να μην σας απασχολεί τίποτα. Πέρα από την οικογένειά σας και τους φίλους σας και την ψυχική σας ηρεμία. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα γυρίσουμε και αυτή την εβδομάδα. Και την άλλη Πέμπτη θα έχουμε να σας δείξουμε και άλλα πράγματα. Την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε πολλές αποκλειστικότητες. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στην τηλεόραση Σούπερ, γιατί υπάρχουν πολλές και πλούσιες εκπομπές για να δείτε. Υπάρχει η Αργυρή Μαγκλάρε που κάνει την εκπομπή, την απίστευτη εκπομπή. Θύμισε μου τον τίτλο. Γεώραμα. Γεώραμα, μπράβο, γιατί είναι καινούργια και δεν θυμάμαι. Υπάρχει και το Δελτίο Ειδήσεων με τον κύριο Σταθόρο, το οποίο είναι πλούσιο και από εκεί ενημερώνεστε φυσικά για όλα τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Μπράβο, τον τόπο μας, τη Χαλκιδική. Υπάρχει εδώ η δική μας εκπομπή. Υπάρχει εκπομπή με μπάλα, ενημερώνεστε για τα αθλητικά. Οπότε λοιπόν δεν έχετε παρά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην τηλεόραση Σούπερ. Την επόμενη Πέμπτη ραντεβού με ή χωρίς τη Ρένια Ξουζαφύρη. Λοιπόν, με τη Ρένια Ξουζαφύρη. Μέντε είναι εξωφή, ραντεβού είναι επόμενη Πέμπτη εδώ. Αφού δεν μπορείς χωρίς εμένα, δεν μπορείς. Η εκπομπή Dolce Vita σας βρήκε μία εύκολη λύση για να πάρετε άμεσα μετρητά. Δεν έχετε παρά να πάτε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, στο ενεχείρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού, το οποίο βρίσκεται Οσίας Παρασκευή 45 στην Καλλικράτεια, δηλαδή στον κεντρικό δρόμο, κατεβαίνοντας προς την παραλία λίγο πριν το δημοτικό σχολείο. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κρατική άδεια. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πουλήσετε τα παλιά σας κοσμήματα, ρολόγια αλλά και λίρες, όπως και να αφήσετε ενέχειρο το αυτοκίνητό σας ή και τη μηχανή σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Για οποιαδήποτε ερώτηση και πληροφορία, μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο 2399-21960 ή στο 6980-723-210. 2399-21960 ή στο 6980-723-210.